Συγχαίρω. Παρακαλώ. Συγχαίρω. Συγχαίρω το Γενικό Έφορο Εκλογών και όλους, όσους εργάστηκαν για την ομαλή διεξαγωγή και την επίβλεψη των εκλογών, των λειτουργών της δημόσιας υπηρεσίας και του ημιδημόσιου τομέα, των λειτουργών των μέσων μαζικής ενημέρωσης που κάλυψαν τις εκλογές, την αστυνομία και όλους. Συγχαρητήρια όμως απευθύνω και στις πολιτικές δυνάμεις και σε όλα τα πολιτικά κόμματα, σε όλους τους ψηφοφόρους, ανεξάρτητα του τι ψήφισαν. Θέλω να υπογραμμίσω ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε εκλογές δεύτερου γύρου χωρίς παζαρέματα και ιδιωτελείς κομματικές συναλλαγές. Και αυτό πιστώνεται σε όλους, στα κόμματα, στους υποψηφίους που έμειναν εκτός, αλλά και στους υποψηφίους του δεύτερου γύρου, οι οποίοι κράτησαν θέσεις αρχών. Συγχαίρω τον Σταύρο Μαλά για την αξιοπρεπή και πολιτισμένο προεκλογικό του αγώνα στη βάση πολιτικών προστάσεων. Συγχαίρω και θέλω το χειροκρότημά σας και στο κόμμα της αριστεράς του ΑΚΕΛ που τον στήριξε. Ο κυρίαρχος παρακαλώ. Οι νικητές δείχνουν ανωτερότητα. Και να παρακαλέσω, απαράδεκτα συνθήματα δεν τιμούν ούτε τον πολιτισμό μας, ούτε την παράταξή μας. Ο κυρίαρχος λαός μίλησε σήμερα. Ο λαός μας επιβράβευσε την εθνική προσπάθεια για την ανόρθωση της οικονομίας μέσα από την εθνική συνένεση αλλά και συνεννόηση. Ένας ηγέτης όταν αξιοποιεί την κριτική και την μετατρέπει σε γέφυρες συνεργασίες είναι αυτός που κερδίζει την εμπιστοσύνη του λαού. Και ο πρόεδρος Αναστασιάδης αυτό έπραξε τα τελευταία 5 χρόνια και γι' αυτό κρίθηκε και πήρε άριστα από τον κυπριακό λαό. Και πήρε την ισχυρή εντολή που ζήτησε. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω ξεχωριστά όλα τα οργανωμένα σύνολα και προσωπικότητες που στήριξαν τον πρόεδρο Αναστασιάδη, τους συνεργάτες του Προέδρου στην κυβέρνηση, ιδιαίτερα όμως τον υπέροχο συναγερμικό κόσμο. Τα ηγετικά στελέχη, τους βουλευτές, τους επαρχιακούς γραμματείς, τις επαρχιακές γραμματείες, τα επιτελεία του υποψηφίου, τα επαγγελματικά στελέχη, αλλά πολύ ιδιαίτερα ευχαριστώ εσάς τις χιλιάδες των εθελοντών. Όμως, αγαπητές και αγαπητοί μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ και στις δεκάδες χιλιάδες συμπολιτών μας από την ευρύτερη κοινωνία, αριστερούς, κεντρώους και σοσιαλιστές,
που στήριξαν και ενίσχυσαν την κοινωνική συμμαχία. Με σεμνότητα, με πολύ σεμνότητα, ερμηνεύουμε το αποτέλεσμα ως μια ισχυρή ένδειξη της βούλησης του κυπριακού λαού να συνεχίσει η χώρα την ίδια σωστή πορεία, και εμείς υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσει με τα γερά θεμέλια που έχουν ήδη τεθεί. Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, θα συνεχίσουμε τις ειλικρινείς προσπάθειες για να επανενώσουμε την πατρίδα μας σε συνθήκες ασφάλειας, ειρήνης και ευημερίας για όλους τους πολίτες, αλλά πρωτίστως για τις επόμενες γενιές, διασφαλίζοντας το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού. Έχουμε μεγάλα οράματα για τον τόπο μας και γνωρίζουμε πως τα μεγάλα οράματα δεν χωράνε σε μοιρασμένες πατρίδες. Θα συνεχίσουμε την υπεύθυνη οικονομική διαχείριση με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη, με κίνητρα και με λιγότερες φορολογίες, στηρίζοντας την ιδιωτική πρωτοβουλία και τις επενδύσεις, γιατί είναι μέσα από τις επενδύσεις και την οικονομική δραστηριότητα που θα πετύχουμε την πλήρη απασχόληση. Είναι με την ανάπτυξη που θα δημιουργήσουμε καλύτερες θέσεις εργασίες και καλύτερες απολαβές για τους εργαζομένους. Είναι μέσω της ανάπτυξης που θα φέρουμε περισσότερα πλεονάσματα στο κράτος, που θα μας επιτρέψουν την περαιτέρω στήριξη των κοινωνικά ευαίσθητων στρωμάτων του λαού μας, αλλά και θα μας επιτρέψουν την στήριξη στους συμπολίτες μας που επιβαρύνθηκαν το μεγάλο κόστος για την εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ο Νίκος Αναστασιάδης έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι ο πρόεδρος που ξέρει, που μπορεί και θέλει και χτίζει γέφυρες απαραίτητες για να προχωράει η χώρα μπροστά. Είναι ο πρόεδρος που σε δύσκολες συνθήκες, με σύνεση και εθνική ενότητα, κατέφερε να συνεργαστεί με όλες τις πολιτικές δυνάμεις και για την οικονομία και για το κυπριακό. Και έτσι θα συνεχίσουμε και την επόμενη πενταετία. Όμως, οι εκλογές σήμερα τελείωσαν. Οι προκλήσεις του αύριο όμως παραμένουν. Και ο λαός μας δικαιολογημένα απαιτεί από μας να πορευτούμε με ενότητα, και εμείς τον διαβεβαιούμε ότι θα το κάνουμε πράξη. Με δεδομένη την ενισχυμένη κοινωνική σημασία, αλλά και σε συνεργασία με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, θα διασφαλίσουμε ότι η χώρα μας δεν θα βρεθεί ξανά ούτε σε οικονομικές ούτε σε εθνικές περιπέτειες. Ο μόνος μας αντίπαλος ήταν και παραμένουν τα προβλήματα του λαού μας και η κατοχή. Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, θα συνεχίσουμε στην πορεία που βελτιώνει συνεχώς την πατρίδα μας. Και για μας η καλύτερη Κύπρος είναι μόνο η επανενωμένη Κύπρος. Η Κύπρος η απαλλαγμένη από τα κατοχικά στρατεύματα και τους ξένους εγγύητες. Θα συνεχίσουμε στο δρόμο που δικαιώνει τις προσπάθειες αλλά και τις προσδοκίες του λαού μας. Θα συνεχίσουμε όλοι ενωμένοι, με σταθερά βήματα μπροστά, σε ακόμη καλύτερες μέρες για τους πολίτες και τον τόπο. Ευχαριστώ όλους για όλα. Σας ευχαριστώ θερμά και σε λίγο
Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο επόμενος Πρόεδρος, ο Νίκος Αναστασιάδης. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είμαστε συνδεδεμένοι και με το προεδρικό. Το προεδρικό. Θα παρακολουθούμε λοιπόν μόλις βγει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Την ώρα που θα φύγει ο πρόεδρος και ερχόμαστε εδώ στο στούντιο. Να πούμε ότι στη συνέχεια θα δείξουμε κάποιες κάρτες. Το είπαμε, το έχουμε πει. Περιμένουμε πώς και πώς. Όμως θα δώσω τον λόγο για λίγο στον κύριο Παναγιώτου και θα διακόψουμε πάλι αν παραστεί ανάγκη. Ναι, κύριε Παναγιώτου.